Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιδιών σήμερα. Τα δώσανε όλα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, διότι ήταν το τρίτο στη σειρά σε 6 μέρες. Και ειδικότερα για κάποια παιδιά που παίξανε και στα 3 τα παιχνίδια, ήμουνα και εγώ πριν το παιχνίδι προβληματισμένος για το πώς θα εμφανιστούν και το πόσο χρόνο θα αντέξουν σε αυτό το παιχνίδι και με τι ένταση θα βγάλουν αυτό το παιχνίδι. Εν τέλει όμως μπήκαμε καλά στο γήπεδο, κάναμε τις ευκαιρίες μας, δεν ευτυχήσαμε να ανοίξουμε το σκορ. Το μάτς ήταν πάρα πολύ δυνατό, είχε κατέρωθεν δυνατές μονομαχίες. Τώρα από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε, ανοίξαμε το σκορ. Προσπαθήσαμε τώρα στην αναμπουμπούλα εκεί όσον αφορά την ισοφάριση. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πρέπει να το δούμε στην τηλεόραση. Γιατί διαμαρτύρονται οι παίχτες μου κτλ. Δεν θα κάτσω να σταθώ σε αυτό. Το γενικό πρόσημο είναι ότι προχωράμε, είμαι ικανοποιημένος και μπράβο στα παιδιά μου. Ένα πολύ καλό παιχνίδι, ατοπικό ντέρμπι, με ένταση πολύ και από τις δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες θέλουν πολύ να κερδίσουν το παιχνίδι. Στο δεκάλεπτο το πρώτο είχαμε κάποια προβλήματα. Κατόρθωσε να κάνει 2 ή 3 τελικές η ομάδα του Πλατανιά, που και μετά ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Ψάξαμε και εμείς τις δικές μας φάσεις με τον Κάσο και κάνει καλές αποκρούσεις ο αντίπαλος θεματοφύλακας. Πήγε ένα παιχνίδι ισορροπημένο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ξεκίνησε ένα δεύτερο πάλι ισορροπημένο δεύτερο ημίχρονο και δεχόμαστε μια φάση από ένα καθαρό φάουλ που γίνεται στον Κουσκουνάκη στην εξέλιξη, άμεσα δεχόμαστε γκολ. Δεν έχει σταματήσει η φάση στο κέντρο του γηπέδου. Κερδίζει την μπάλα ο αντίπαλος, φεύγει στην επίθεση και σκοράρει. Με την είσοδο των παιδιών που μπήκαν μαζικά και τον Ναζλίδη και τον Βρετό και τον Λεωζίνιο, αλλάξαμε την εικόνα, είχαμε καλύτερη κατοχή, κάναμε τις φάσεις μας και εμείς. Ισοφαρίσαμε σε μια φάση, παλέψαμε μέχρι το τέλος γιατί ξέραμε ότι ο αντίπαλος είχε πρόβλημα με τα συνεχόμενα παιχνίδια του. Κάποια στιγμή θα παρουσίαζε κόπωση. Μετά την ισοφάριση δεν ήμασταν ήρεμοι να παίξουμε την απλή πάσα εκεί που βρίσκαμε ανοιχτό τον αντίπαλο για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και την κόπωσή του και τους ανοιχτούς χώρους του και να πάρουμε το παιχνίδι. Χάθηκαν χαρακτηριστικά 3-4 φάσεις με κατοχή δικιά μας και τρέχοντας απέναντι σε λιγότερους αντιπάλους. Χάθηκε η σωστή τελική πάσα. Σωστή σκέψη, σωστή ενέργεια. Μέχρι και την τελευταία φάση του Ναζλίδη που έχουμε καθαρά ξεμαρκάρει στον τον Κουσκουνά σε μια απλή πάσα. Δεν βρήκαμε τη φάση για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει καλό πρόσωπο, παρουσιάζει αυτό που πρέπει να παρουσιάσει. Όσο περνάει και ο χρόνος και αποκτήσουμε και το ρυθμό των παιχνιδιών, σίγουρα θα παρουσιάζουμε και καλύτερο πρόσωπο και θα έχουμε και μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών. Να δώσω και στον αντίπαλο τα συγχαρητήριά μου για την προσπάθειά του. Είναι ωραία να γίνονται τέτοια ντέρμπι, να υπάρχει και από τις δύο μεριές ο κόσμος. 90 λεπτά μετά δεν χωρίζεις κάτι. Εμείς οι πρωταγωνιστές πρέπει αυτό να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Ο κόσμος μπορεί να έχει την έντασή του, αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε μετρημένοι να μην προκαλούμε.